Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μάρκετινγκ στα βιολογικά προϊόντα. Ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειας ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1980, όταν κάποιοι μεμονωμένοι αγρότες επέλεξαν αυτές τις μεθόδους καλλιέργειας για να απορρίψουν τις χημικές εισρωές. Τα βιολογικά προϊόντα είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πάμε να δούμε τη σημερινή μελέτη περίπτωσης. Είμαστε σε ένα από τα τρία σημεία πώλησης μιας αλυσίδας μάρκετ βιολογικών προϊόντων. Έχουμε μαζί μας τους ιδιοκτήτες της, τον κύριο Νάσο Μετζαφό και τον κύριο Σπύρο Βλάχο. Καλώς ήρθατε στο Marketing Practice. Καλώς σας βρήκαμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και ξεκινάω από εσάς. Γιατί είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ η αγορά των βιολογικών προϊόντων σήμερα? Διότι ο καταναλωτής πάει στα βιολογικά προϊόντα γιατί είναι πρώτον εξαιρετικά ασφαλή. Διότι υπάρχουν συνεχή έλεγχη από τις εταιρείες πιστοποιήσεων στους καλλιεργητές. Επίσης, δεν υπάρχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες που επιβαρύνουν, και τον οργανισμό μας αλλά και το περιβάλλον, και αυτό παίζει ρόλο σημαντικό. Επίσης, για μένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Επίσης σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και όλο και περισσότεροι καταναλωτές θα ψάχνουν αυτά. Ακριβώς. Γιατί δεν το επιτρέπει η ευρωπαϊκή βιολογική καλλιέργεια σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Αμερική. Και το επιτρέπει. Και μου δίνει την ευκαιρία τώρα να ρωτήσω τον κύριο Βλάχο τι θεωρείται βιολογικό προϊόν και αν υπάρχουν κάποιες πιστοποιήσεις σχετικά. Βεβαίως και υπάρχουν και μπορείτε να τις δείτε και πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων, όπως αυτή εδώ. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η συσκευασία. Ναι. Αν το παίρνει το πλάνο. Η ευρωπαϊκή και η ελληνική. Αυτό εδώ είναι το σηματάκι που πρέπει να υπάρχει άσχετα την πιστοποίηση. Mm-hmm. Πάντα πάνω στο. Είναι ένας εύκολος τρόπος να το ξεχωρίσουμε. Και αυτή προϊόν. Είναι η ελληνική πιστοποίηση. Τι θεωρείτε βιολογικό προϊόν? Τι θεωρούμε βιολογικό προϊόν? Είναι ένα προϊόν που έχει σίγουρα μεγαλύτερη θρεπτική αξία από ότι είναι ένα συμβατικό προϊόν. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν. Κάνει πολύ καλύτερο. Έχει πολλά περισσότερα ωφέλιμα συστατικά για τον οργανισμό μας. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Μπράβο. Που... Ποια είναι τα ωφέλη του καταναλωτή? Τα ωφέλη του καταναλωτή καταρχήν ότι περιέχει πάρα πολλές βιταμίνες και γνωστοιχεία τα οποία βοηθάνε στη θωράκιση του οργανισμού μας. Κάτι θέλει να συμπληρώσει εδώ ο κύριος Βλάχος? Βεβαίως, και σε σχέση με τα μεταλλαγμένα που λέμε, ας πούμε, έχουν πολύ υψηλότερη διατροφική αξία αυτά που λέει ο κύριος Μετζαφός. Και επίσης υπάρχουν και έρευνες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι τα θρεπτικά στατικά των βιολογικών προϊόντων απορροφούνται καλύτερα από τον οργανισμό μας. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό στα ωφέλη των βιολογικών προϊόντων. Είμαι σίγουρος ότι όποιος ακούει αυτή την εκπομπή και συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο μάρκετ με βιολογικά προϊόντα κάθε είδους, θα σκέφτεται ότι και αυτά είναι πιο ακριβά. Ισχύει? Είναι πιο ακριβά? Να σου πω κάτι. Όταν υπάρχει ποιότητα, σίγουρα θα είναι και λίγο πιο ακριβά από ότι τα συμβατικά. Άρα η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης, όταν η καλλιέργεια είναι μικρή, δηλαδή η απόδοση της οδειάς είναι μικρή, και ο τρόπος καλλιέργειας λαχανικών υφρούτων είναι επίπονος και με συνεχείς ελέγχους, σίγουρα και αυτό επηρεάζει την τιμή. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι όντως είναι λίγο πιο ακριβά. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά είναι και το τι παίρνεις. Όπως επίσης υπάρχει και το κόστος, όπως και της πιστοποίησης, γιατί και αυτή πληρώνεται. Δεν είναι κάτι, δηλαδή... Δίνεται μια ωραία διάσταση και αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα. Είναι τι πληρώνεις και τι παίρνεις γι' αυτό. Άρα ακριβώς. Ουσιαστικά πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά σε αξία, είτε αυτό είναι διατροφικό, είτε είναι για τον τρόπο με τον οποίο θες να ζεις, παίρνεις κάτι πάρα πολύ. Και αυτό ισχύει και σε άλλους τομείς, έτσι. Όχι μόνο στα βιολογικά προϊόντα, σε οτιδήποτε. Ακόμα και στα συμβατικά προϊόντα υπάρχουν διάφορες ποιότητες, έτσι.
Βέβαια, η Ελλάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει οικονομική ύφεση και κρίση. Έχουν μειωθεί οι πωλήσεις, έχει επηρεαστεί η καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων? Σίγουρα έχει επηρεαστεί η συμπεριφορά, η καταναλωτική των καταναλωτών, όπως έχει επηρεαστεί σε κάθε κλάδο εμπορικό και στο, στην εντάξει, οικονομία. Επειδή εδώ είναι τρόφιμο, λιγότερο. Όπως και στα σούπερ μάρκετ. Είναι μόνο τρόφιμο. Δηλαδή, ένας καταναλωτής ο οποίος θα πάει σε ένα μάρκετ βιολογικών προϊόντων, όχι, θα βρει μόνο τρόφιμο, και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Απλά κυρίως έρχονται για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Τι άλλα προϊόντα μπορεί να βρει κάποιος? Μπορεί να υπάρχουν οικολογικά προϋπαντικά που μπορεί να βρει. Εξίσου αποδοτικά? Είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Δηλαδή, γιατί κάποιος δηλαδή, φοβάται ότι. Αυτό είναι το πρώτο που θα σκεφτεί κάποιος. Ναι, φοβάται. Ναι, ο κόσμος φοβάται αν καθαρίζει, αλλά πλέον έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα και έχουμε βρει πολλές εναλλακτικές λύσεις που έχουν αποτέλεσμα. Επίσης, να πω ότι υπάρχουν βιολογικά καλλυντικά, τα οποία χωρίς παράπεν και χημικά. Επίσης, κάτι που κοιτούν πολλοί καταναλωτές. Και επίσης, πολλοί καταναλωτές κοιτούν στο αν έχουν γίνει και πειράματα πάνω σε ζώα. Ναι, πολύ που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν ευρωπαϊκές νομοθεσίες που βεβαίως, τα απαγορεύουν πέρα του βιολογικού θέματος. Ακριβέστατα. Και σε όλα υπάρχουν και πιστοποιήσεις. Όπως και κάποιες άλλες κατηγορίες, είναι συμπληρώματα, βιταμίνες, αρωματοθεραπεία, αποθέρια έλαια. Υπάρχουν και άλλες. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα πλήρες πακέτο πραγμάτων που μπορεί κάποιος να βρει. Πλέον μπορεί να βρει σε ένα μάρκετ βιολογικών κάποιος τα πάντα. Βέβαια, όπως και σε άλλους κλάδους στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε κάτι που πηγαίνει καλά, όπως τα βιολογικά, αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Όλοι ανοίγουν από ένα κατάστημα βιολογικών προϊόντων. Άρα είμαι σίγουρος ότι ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί. Σας έχει επηρεάσει? Εντάξει, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, λόγω και της κρίσης, αυτό το φαινόμενο έχει εκλείψει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό υπήρχε στο παρελθόν με κάποιες επιδοτήσεις που δινόντουσαν και δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Άρα ένας κλάδος με λίγο ανταγωνισμό. Βασικά να πω κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα. Λίγος ανταγωνισμός δεν θα το έλεγα. Αλλά και πρέπει να εξελίσσεσαι συνέχεια, γιατί σίγουρα πάντα κάποιος θα έρθει να ανοίξει κάτι αντίστοιχο όταν βλέπει ότι πηγαίνεις καλά. Ακριβώς. Βάζουμε μια ανατελεία και πάμε τώρα να απαντήσουμε στις δικές ερωτήσεις. Πάμε τώρα να απαντήσουμε στις δικές ερωτήσεις. Σας θυμίζω ότι μπορείτε και εσείς να μου στείλετε την ερώτηση για το μάρκετινγκ της επιχείρησης σας στο email που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Και εγώ θα σας απαντήσω μέσα από αυτήν εδώ την ενότητα. Πάμε να δούμε τη σημερινή ερώτηση. Κύριε 41, ήθελα να σας ρωτήσω με ποιους τρόπους μπορώ να αποφεύγω να επαναλαμβάνω επιχειρηματικά λάθη. Η ερώτηση είναι πολύ ωραία. Σαφώς τα λάθη είναι αποδεκτά, αλλά πρέπει να γίνονται μόνο μία φορά. Πάμε να σας πω μερικές ιδέες με το πώς μπορείτε να αποφύγετε την επανάληψη των λαθών σας. Πρώτον, πρέπει να έχετε επιμονή στο στόχο. Πρέπει να ξέρετε πού θέλετε να φτάσετε και είναι σίγουρο ότι θα βρείτε το πώς θα φτάσετε. Και ναι, λάθη θα κάνετε. Δεύτερον, μην ρίχνετε ευθύνη στην τύχη. Δεν φταίει μόνο η τύχη. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που μας συμβαίνουν. Μην ακούτε μόνο το εγώ σας. Εάν λέτε ότι τα ξέρετε όλα, κάνετε μεγάλο λάθος. Πρέπει να δέχεστε τις γνώμες των άλλων. Πρέπει να δέχεστε να έχετε γύρω σας ανθρώπους πιο έξυπνους από εσάς. Θα σας πάνε μπροστά. Και βέβαια, βλέπετε το λάθος και σκεφτόσαστε πάντα το σωστό. Κάνετε λάθος, ναι, δεν στεναχωριέστε, δεν πέφτει το ηθικό σας. Είναι σίγουρο ότι με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει θα το αποφύγετε στο μέλλον. Καλή επιτυχία. Έτσι, αν δουλέψετε μεθοδευμένα, θα δείτε αποτελέσματα. Καλή επιτυχία! Εσείς θα αρκεστείτε στον επίλογο? Αποκτήστε σήμερα το βιβλίο που θα δώσει ζωή στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Από το Σύμβουλο Μάρκετινγκ, Θέμη 41. Πώς θα αναπτύξω την επιχείρησή μου, με ποιες ενέργειες marketing, πόσα χρήματα θα χρειαστούν, πώς θα βρω νέους πελάτες, όλες οι απαντήσεις στο βιβλίο «Το marketing της επιχείρησής σας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρωσίλη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μάθετε περισσότερα στο marketingconsultant.gr. Κάθε εβδομάδα δημοσιεύουμε και από ένα καινούριο βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι για να ενημερώνεστε πρώτοι γι' αυτό.
Επιστρέφουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα σε ένα μάρκετ βιολογικών προϊόντων. Έχουμε μαζί μας τους ιδιοκτήτες τους, τον κύριο Μετζαφό και τον κύριο Βλάχο. Κύριε Βλάχο, ποιο είναι το προφίλ του καταναλωτή που ψωνίζει βιολογικά προϊόντα, το target group που λέμε σε όρους marketing? Κυρίως είναι νέοι γονείς που έρχονται κατά κύριο να βρουν κάτι για τα παιδιά τους. Έτσι, γιατί όλοι, όπως θα το κάνουμε, ανησυχούμε πιο πολλά για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Και όχι για τους εαυτούς μας. Και για μας, έτσι. Και όχι για μας, αλλά για, μας. Για, για τα παιδιά μας όμως περισσότερο. Ναι, ναι. Οπότε είναι, οι γονείς είναι κάτι που ψάχνονται περισσότερο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν έτσι, άνθρωποι που ψάχνουν, όπως λες, άνθρωποι που γυμνάζονται, που προσέχουν τον εαυτό τους, τι τρώνε. Για τη δική του. Για την καλύτερη υγεία και ευεξία, ας πούμε. Εδώ να πω και επίσης κόσμος, ο οποίος έρχεται γιατί έχει κάποια προβλήματα. Ή αυτό σημαίνει με τη γλουτένη, που είναι μια ασθένεια εντός εισαγωγικών που αρχίζει και εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια. Ή αυτό που έχει πρόβλημα με το διαβήτη και θέλει να βρει προϊόντα για διαβητικούς. Ακόμα και ένα target group που αρχίζει και εξαπλώνεται είναι και η χορτοφάγη. Άρα λοιπόν διευρύνεται για... η αγορά όσο περνούν τα χρόνια. Ακριβώς. Ποια στοιχεία των βιολογικών προϊόντων πρέπει οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με αυτά να δείξουν, έτσι ώστε να προσκαλέσουν και να προκαλέσουν τους πελάτες να έρθουν στα καταστήματά τους? Εντάξει, αυτό που πρέπει σίγουρα να δείξει κάποιος είναι, και να αναδείξει μάλλον, είναι ότι αυτό που είπα και πριν, είναι υψηλής διατροφικής αξίας, έτσι, τα προϊόντα. Άρα λοιπόν τα ωφέλη. Και προσφέρεις κάτι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι αυτά, φυσικά, τα τελευταία χρόνια, επειδή και οι τιμές έχουν συμπιεστεί, επειδή έχουν ακριβήνει βέβαια και τα συμβατικά προϊόντα, μπορεί κάποιος να βρει σε αρκετά οικονομικές τιμές και βιολογικά προϊόντα πλέον. Πάμε σε μια ερώτηση marketing. Ποια είναι η αποδοτικότερη ενέργεια marketing που μπορεί να κάνει κάποιος για να προωθήσει βιολογικά προϊόντα? Στο marketing είναι ο Σπύρος, οπότε θα την κάνω πάσα. Κύριε Βλάχο, σας ακούω. Στο marketing, κοίταξε, δεν κάνουμε και κάτι διαφορετικό για εμείς. Το πιο αποδοτικό μέσο αυτή τη στιγμή είναι τα social media, όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Πώς τα αξιοποιείτε, λοιπόν? Έχουμε και σελίδα Facebook, τώρα έχουμε φτιάξει και Instagram που ποστάρουμε κάποιες φωτογραφίες με συντάγες που προτείνουμε κατά καιρούς. Υπάρχει διάδραση, ανταποκρίνονται? Ναι, αρκετά μπορώ να πω. Και ειδικά στο Facebook, εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Για να δούμε ένας ανταγωνιστής σας όμως, υπάρχει κάποια ενέργεια που έχετε ζηλέψει? Κοίταξε, δεν θα το έλεγα ότι έχω ζηλέψει κάτι, γιατί συνήθως και εμείς θεωρούμαστε και πρωτοπόροι στην. Σωστό. Leader, λοιπόν. Βέβαια. Mm-hmm. Και συνήθως κοιτάμε από τις έξω αγορές που είναι πολύ μπροστά από εμάς. Πολύ ωραία ιδέα. Πείτε μου μια ενέργεια που έχετε δει και έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, ας πούμε τώρα προσπαθούμε να προωθήσουμε και στο έτοιμο φαγητό κάτι. Να μάθει ο καταναλωτής να τρώει. Βιολογικά, γιατί αυτά έχουν και ωραία γεύση. Βιολογικό έτοιμο. Ναι. Έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή ανοίγουμε ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας τον επόμενο μήνα με έτοιμο φαγητό που θα απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να τρώνε βιολογικό. Με βιολογικά προϊόντα. Καλή επιτυχία. Και τους vegans. Αρνητική ενέργεια, την οποία πιστεύετε ότι στη δική σας επιχείρηση δεν θα το κάνετε ποτέ ως marketing? Ποτέ είναι το να κοροϊδέψει τον καταναλωτή, τι πιστεύω. Γιατί υπήρχαν ειδικά στο παρελθόν κάποιοι που επιτίδη, ας πούμε, ή και πιο πολύ στον αγροτικό τομέα το βλέπαμε αυτό, ότι πουλούσαν βιολογικά προϊόντα. Ενώ δεν ήταν. Αλήθεια, σας ελέγχει κάποιος ότι αυτά Βεβαίως. Που είναι εδώ μέσα είναι βιολογικά? Καταρχήν, οι οργανισμοί πιστοποίησης, κατά κύριο λόγο, που μας κάνουν δειγματολογικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο ΕΦΕΤ, ο οποίος παίρνει προϊόντα και τα αναλύει. Γενικά, δεχόμαστε συνέχεια ελέγχους. Και αυτό είναι καλό, γιατί ο καταναλωτής μπορεί να νιώθει ασφάλεια ότι σε ένα κατάστημα βιολογικών προϊόντων. Είναι και για μας διαφήμιση αυτό. Που θα πάρει είναι και φυσικά όλοι. Οτιδήποτε γίνεται, συνήθως γίνεται στα χύμα προϊόντα. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς σε κάποια προϊόντα που έχουμε χύμα, συνήθως υπάρχει διαθέσιμη και η πιστοποίηση του παραγωγού. Για κάποιον ο οποίος θέλει να το δει. Ως επιχειρηματίες και ως καταναλωτές, τι πρέπει να προσέχουμε πάνω στην ετικέτα των βιολογικών προϊόντων? Ας ξεκινήσουμε με τους επιχειρηματίες. Ένας επιχειρηματίας θέλει να διαθέσει από το σημείο του βιολογικό προϊόν. Τι πρέπει να προσέξει? Στην ετικέτα του. Εντάξει, σίγουρα, άμα θέλει να έχει κάποια ανταπόκριση από το κοινό, να είναι κάπως. Μαρκετίστηκε, για να το πούμε. Τι είναι μαρκετίστηκε? Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να είναι ελλιπής. Ωραία. Έτσι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει η πιστοποίηση και τα ίδια είναι και στους δύο, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει πάνω η πιστοποίηση, το ευρώφυλλο. Αυτό βασικά θα λέγατε εγώ τώρα, και μου είπε ο Σπύρος, ότι το πιο σημαντικό πέρα από το μαρκετίστηκε που να είναι η ετικέτα όσον αφορά τους επιχειρηματίες είναι να αναγράφεται παιδιά, η αλήθεια. Mm-hmm. Η αλήθεια σημαίνει να είναι πιστοποιημένο, να είναι επίσης η φάρμα ή.
Ποιος το παράγει και. Και παραγωγός επάνω το όνομά του. Να μην υπάρχει παραπλάνη του καταναλωτή. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι κυρίως τα φρέσκα προϊόντα είναι από την Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχουν πολλά τυποποιημένα από εδώ και τα φέρνει από το εξωτερικό, σωστά. Κατά μεγάλο ποσοστό τα βελικά προϊόντα είναι εισαγωγής. Και δει από τη Γερμανία που είναι μια δυνατή χώρα. Και αυτό όχι επειδή. Δεν επιλέγεται άλλες, επειδή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει έτσι με κάποιες καινοτόμες ιδέες. Φτιάχνουμε έτσι κάτι ιδιαίτερα προϊόντα. Ας πούμε, ξεκίνησε τώρα μια ιστορία πριν 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, με το Δίκο Κοσιτάρι. Το επωνομάζω ΖΕΑ που λέμε. ΖΕΑ. Ας πούμε και πουλάει αρκετά και ενδιαφέρονται και στο εξωτερικό είναι πολύ αναγνωρίσιμο. Ωραία. Λοιπόν. Βάζουμε μια δεύτερη ανατελεία και πάμε τώρα να δούμε κάτι που ενδιαφέρει όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τι ευκαιρίες για startups υπάρχουν στον τομέα των βιολογικών προϊόντων? Καταρχάς, να πούμε ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι μόνο το φαγητό. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, δημοφιλείς κατηγορίες βιολογικών προϊόντων, όπως είναι τα ρούχα και κυρίως τα παιδικά και τα βρεφικά ρούχα και το κρασί. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αγορά αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος έχει στραφεί στα βιολογικά προϊόντα σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, διότι καταλαβαίνει τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι της παραπάνω για να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι για startups υπάρχει μια μεγάλη αγορά και μεγάλη ευκαιρία, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν πωλήσεις, άρα να έχουν και κέρδος. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να τους δίνει ενέργεια για να προχωρήσουν παρακάτω. Στην Αμερική, στο Los Angeles συγκεκριμένα, ένα startup που πουλούσε βιολογικά προϊόντα online κατάφερε μέσα σε μόνο 16 μήνες να έχει 10 εκατομμύρια πωλήσεις. Ποια η τάση των βιολογικών προϊόντων παγκοσμίως? Στην Αμερική γίνονται πωλήσεις βιολογικών προϊόντων περίπου 45 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μία έρευνα έδειξε πως παγκόσμια οι πωλήσεις θα φτάσουν μέχρι και το 1 τρισεκατομμύριο μέσα στο 2017 και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, παρόλο που υπάρχει κρίση και υπάρχει κάποια δυσκολία, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια υπερβολική μείωση. Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Ποια startup ιδέα με βάση τα βιολογικά προϊόντα σας προσέγγισε ή έχετε εντοπίσει πως έχει επιτυχία? Παρόλο που έρχομαι σε επαφή με πολλά startups λόγω του website, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτή τη στιγμή να αναφέρω στο συγκεκριμένο industry. Παρ' όλα αυτά, από μία μικρή έρευνα που έκανα, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά online shops που πουλάνε φαγητά σε βιολογικά προϊόντα, αλλά και ακόμα περισσότερα σε ρούχα και βρεφικά ρούχα. Άρα αυτό φαίνεται ότι υπάρχει ένα trend εκεί πέρα όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα και τα οργανικά προϊόντα. Τέλος, ένας 28χρονος, αν δεν κάνω λάθος, το 2014 δημιούργησε ένα online shop με βιολογικά προϊόντα, όπου προσφέρει αυτά τα προϊόντα σε απευθείας συνεργασία με τους παραγωγούς, που αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ποιες οι τάσεις των βιολογικών προϊόντων στο μέσο e-commerce? Οι μεγαλύτερες αγορές παγκόσμια για online πωλήσεις βιολογικών προϊόντων είναι η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία και η Κίνα. Στην Αγγλία μόνο υπήρξε τον τελευταίο χρόνο αύξηση 10% στις online πωλήσεις βιολογικών προϊόντων και στην Αμερική μόνο μεταξύ του 2011 και του 2014 υπήρξε μια εντυπωσιακή αύξηση 60% μόνο στις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων. Αυτό είναι πολύ ευχάριστα νέα για ένα startup που θα βρίσκεται στην Ελλάδα, διότι σίγουρα οι εξαγωγές μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε. Ήρθε η ώρα για την απόψινή ανακεφαλαίωση. Όπως είπαμε, η αγορά των βιολογικών προϊόντων είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά και το βλέπουμε και από τη σημερινή μελέτη περίπτωσης. Όποιος επιχειρηματίας θελήσει να δραστηριοποιηθεί ή και παραγωγός στην αγορά των βιολογικών προϊόντων, πρέπει να έχει κατά νου 3 χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ, 3 στρατηγικές του μάρκετινγκ που θα τον βοηθήσουν να πετύχει το στόχο του. Νούμερο 1. Το κοινό χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση. Το κοινό ακόμα δεν είναι τόσο όριμο όσο νομίζουμε. Πρέπει να το εκπαιδεύσουμε και να το ενημερώσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταναλώσει τα βιολογικά προϊόντα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ενδυνάμωση της βιολογικής ετικέτας. Πρέπει το κάθε προϊόν το οποίο εμπορεύεστε να έχει πιστοποίηση, όπως είδαμε και στη μελέτη περίπτωσης. Να έχει μια ετικέτα που να πιστοποιεί ότι ναι, είναι βιολογικό. Και το τρίτο, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων. Μέσα από την ποικιλία των
προϊόντων, μπορούμε να δείξουμε ότι αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει βάθος και ότι μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αν έχετε κατά νου αυτά τα τρία πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να δραστηριοποιηθείτε με επιτυχία στην κατηγορία των βιολογικών προϊόντων. Καλή επιτυχία. Επιστρέφουμε στο μάρκετ βιολογικών προϊόντων. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιοι είναι οι μύθοι, οι μεγαλύτεροι μύθοι, οι δύο μάλλον, για τα βιολογικά προϊόντα? Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι είναι ένας μύθος μεγάλος είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Σίγουρα, όπως εξηγήσαμε και πιο πριν, υπάρχει μια διαφορά τιμής από το συμβατικό. Υπάρχει όμως αιτιολογία. Είναι η ποιότητα που είπαμε τόση ώρα και τα ωφέλη που έχει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Αλλά είναι ένας μύθος ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν είναι τόσο ακριβά για αυτό που δίνουν στον καταναλωτή. Για μένα, ας πούμε, μια τιμή με ένα 10% με έως 20% παραπάνω από ένα συμβατικό normal προϊόν, ούτε το πιο φτηνό προϊόν, ούτε το πιο ακριβό, έτσι, είναι νομίζω μια καλή τιμή για ένα βιολογικό προϊόν. Και δεύτερος μύθος? Για μένα, ότι δεν παχαίνουν. Δηλαδή, είναι μια ερώτηση την οποία την ακούμε συνέχεια από τους καταναλωτές, ότι αν τα προϊόντα δεν παχαίνουν. Και αυτό που τους λέμε είναι ότι ή πάρεις ψωμί συμβατικό ή πάρεις ψωμί βιολογικό, το ίδιο θα παχύνεις. Δεν θα αλλάξει κάτι. Σαν θερμίδες δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη διαφορά. Είναι όπως να φας. Ακριβώς. Δηλαδή, παίρνεις ένα μαύρο ψωμί από εδώ ή παίρνεις ένα μαύρο ψωμί από το φούρνο. Απλά, ίδιες θερμίδες είναι. Απλά θα είναι πιο υγιεινό. Όχι ότι δεν θα έχει διαφορετικές θερμίδες. Ακριβώς. Μπορεί να έχεις περισσότερες βιταμίνες. Ίσως. Ποιες τρεις συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον επιχειρηματή ο οποίος σας έλεγε αύριο θέλω να ασχοληθώ με τον κλάδο, με την αγορά των βιολογικών προϊόντων? Εγώ χαρτολογώντας θα έλεγα να πάει σε άλλη χώρα ανεπτυσσόμενη να κάνει λόγω των καταστάσεων που υπάρχει στην Ελλάδα που δεν σε αφήνουν. Όχι στα βιολογικά, σε κανένα κλάδο να επεκταθείς επιχειρηματικά με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πέρα από την πλάκα ότι πρέπει ο κόσμος να αγαπάει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει, το πιστεύει. Και αποδίδει πάντα. Αν αγαπάς αυτό που θες, πάντα αποδίδει. Εμείς τώρα, φανταστείτε με το Σπύρο που έχουμε ένα μαγαζί με βιολογικά προϊόντα, αν εμείς οι ίδιοι δεν τρώγαμε βιολογικά, αν εμείς ένα προϊόν που θα φέρουμε δεν το δοκιμάσουμε και δεν εγκριθεί από εμάς, δεν το βγάλουμε στο μαγαζί μας. Για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να αγαπάς αυτό που κάνεις, γιατί έτσι μόνο θα το κάνεις σωστά. Και η τρίτη συμβουλή? Άλλη συμβουλή, αυτό που... Δύο βασικές. Έχετε τρία καταστήματα, τρία σημεία πώληση, εκ των οποίων το ένα είναι και πολύ μεγάλο, γύρω στα 300 τετραγωνικά μέτρα. Πόσο δεκτικοί είναι οι καταναλωτές σε μια τέτοια πρόταση? Αγοράζουν όλα τα ψώνια που θα κάνουν από εσάς ή κάποια? Εντάξει, κάποιοι, όσοι έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον, τα αγοράζουν όλα και σίγουρα τους αρέσει να έρχονται σε ένα μάρκετ που θα βρουν τα πάντα. Όμως επίσης έρχονται και καταναλωτές που θέλουν κάτι συγκεκριμένο. Βιολογικό. Βιολογικό. Γιατί ξέρουν όμως ότι θα το βρουν σε αυτό το κατάστημα. Mm. Εμάς αυτό που μας διακρίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία στα καταστήματά μας. Δηλαδή υπάρχουν γύρω στους 6 με 7.000 κωδικούς. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι κωδικολόγιο για την εξειδίκευση. Για ένα μάρκετ βιολογικών προϊόντων. Έτσι, όταν έχουμε συνηθίσει να έχουν τα περισσότερα καταστήματα 400-500 κωδικούς. Ναι. Και επίσης καλύπτουμε μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών προϊόντων. Δηλαδή, μπορεί να. Μάλλον απαιτήσεων του καταναλωτή. Όπως είπα και πιο πριν, άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με το διαβήτη, πρόβλημα που έχουν με τη γλουτένη, πρόβλημα. Παρακαλύπτονται. Τα πάντα. Τα πάντα. Περιθώριο για startups υπάρχουν στον κλάδο των βιολογικών? Εντάξει, πάντα υπάρχουν περιθώρια για startups. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι καινοτόμο, σίγουρα και το πιστεύεις αυτό το προϊόν, πιστεύω θα πας καλά. Ναι. Έτσι. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Σίγουρα να ανοίξουμε και άλλα σημεία πώλησης. Εμείς αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο, είμαστε στα βόρεια προάστια, στο Ηράκλειο, στην Ερυθρέα και στην Άνοιξη. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να επεκταθούμε και λίγο και σε άλλες περιοχές Αθήνας, όπως είναι τα νότια προάστια. Τα νότια επίσης υπάρχει. Που, είναι μια, που έχει κόσμο δυναμική, δεκτικό στα βιολογικά προϊόντα. Και έχουμε και πολλούς καταναλωτές, δηλαδή κάποιοι έρχονται και από την Γλυφάδα που ψωνίζουν σε εμάς. Οπότε θα θέλαμε να μας ζητάνε, ας πούμε, να τους πάμε delivery. Λοιπόν, υπάρχει περιθώριο. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο Marketing Practice. Να είστε καλά. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είδαμε ότι η αγορά των βιολογικών προϊόντων είναι μεγάλη, έχει αρκετά περιθώρια, αλλά και αυτή χρειάζεται το κατάλληλο marketing. Με αυτό σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε πανηδίν.
Έτσι, αν δουλέψετε μεθοδευμένα, θα δείτε αποτελέσματα. Καλή επιτυχία! Εσείς θα αρκεστείτε στον επίλογο. Αποκτήστε σήμερα το βιβλίο που θα δώσει ζωή στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Από το Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Πώς θα αναπτύξω την επιχείρησή μου, με ποιες ενέργειες marketing, πόσα χρήματα θα χρειαστούν, πώς θα βρω νέους πελάτες, όλες οι απαντήσεις στο βιβλίο «Το marketing της επιχείρησής σας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρωσίλη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μάθετε περισσότερα στο marketingconsultant.gr.